Έχουμε από τον κύριο Γιάχο παρατηρήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Για να ξαναδούμε εδώ, κάτι έχει πέσει στον σβέρκο του διαιτητή, του βοηθού. Από την εξέδρα της Κονταξάνθης, έτσι παιδιά, δεν έκανε κανένα λάθος, από εκεί, ναι. Από τα μεγάφωνα, ναι, ζήτησε ο Σιδηρόπουλος, ναι, ο διαιτητής της αναμέτρησης, από τους υπεύθυνους αλλά και από τον Γιάχο, την επόμενη φορά που θα πεταχτεί οτιδήποτε, υπάρχει κίνδυνος διακοπή του παιχνιδιού. Ωραία ο Σολτάνη, ο Μάνταλος φέρνει την μπάλα στο δεξί, τη σηκώνει δεξιά, ο Μαρίν, πέφτει ο Γκίτκος, η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, με τον Σολτάνη να είχε πολλές ελπίδες αν σούταρε να σκοράρει. Για να γίνει το επιθετικό παιχνίδι της Κονταξάνθης. Ο Μάνταλος παίζει πιο πολύ χωρίς την μπάλα παρά με την μπάλα, προσπαθεί να βγει σαν δεύτερο σεντερφόρ. Εδώ ο Μαρίν γυρίζει στην περιοχή, ο Σολτάνη πλασάρει, πέφτει και μπλοκάρει ο Γκίτκος, διαμαρτυρίες στον πάγκο για μαρκάρισμα αντικανονικό πάνω στον Σολτάνη. Βασιλιακάκης πάει να παίξει σεντερφόρ, να μας θυμίσει που έπαιξε στο κύπελλο Ευρώπης, δεν είναι και τόσο καλός, δεν την ξέρει πολύ καλά τη θέση. Εδώ γίνεται το γύρισμα, ο Γκίτκος προλαβαίνει και διώχνει ο Γιαλούσης μπροστά από τον Κάρλος Κάλβο. Κατσιάρος με πάσα, η σέντρα είναι καλή, το κοντρόλ από τον Ζέρι του φύγει λίγο μπάλα πίσω, πάει το προτίμησε να αφήσει το offside και τώρα το shoot από τον Νικολιά, η μπάλα θα χτυπήσει στα δίχτυα και θα κάνει τον κόσμο να πανηγυρίσει προς Τσορινά. Ο Μόνχε σηκώνει το κεφάλι, γυρίζει στον Νικολιά, μαζεύεται στον Ταξάνθη γιατί άρχισε να βγάλει την επίθεση, έτοιμος για το shoot, το κάνει ο Γκούρμα, φοβερό γκολ, 1-0 από τον Μάριο Γκούρμα και μπαίνουν όλοι στο αγωνιστικό χώρο στο 34. Ο πρώτος σκόρερ της Football League, ο Μάριο Γκούρμα, κεραυνοβολής, δεν την πάρα στο παραθυράκι του Κυριακίδη. Εδώ βλέπετε και πάλι την φάση, έχει σχεδόν την ευθεία ο Μόνχε στην παλιά που παίρνει από τον Νικολιά. Γυρίζει έξω ο Νικολιάς, προσπαθεί να γυρίσει ο Γκούρμα. Καταπληκτικό γκολ, κάνει το σκορ 1-0 ο 32χρονος επιθετικός από τους Άγιους 40. Του είπε ο Σολτάνη ο Αρβανίτης, η σέντρα, ο Αρβανίτης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει όμως τον Κάρλος Κάλβο. Κάλβο κάνει ένα σουτ με φάλτσο, η μπάλα στη συμβολή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Σκόντα Ξάνθη. Ο Κάλβο σηκώνει την μπάλα με φάλτσο, η κεφαλιά από τον Γκούτα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στις καθυστερήσεις. Να πανηγυρίζουν τώρα οι Ξανθιώτες, ενώ ταυτόχρονα τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο, το τέταρτο φετινό γκολ του Γούτα. Ξανά η φάση, βλέπουμε όμως εδώ, ίσως να μην καλύπτει ο Αρβανίτης στην ευθεία, τη στιγμή που ακινητοποιείται η φάση. Ο Γούτας γυρίζει με το κεφάλι, με το αριστερό, και τώρα ο Ολυμπιακός Βόλου έχει πέσει πάνω στον Σιδηρόπουλο και στον βοηθό βέβαια. Προφανώς για το offside παιδιά, έτσι δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς κάτι. Γκούσμαν, η μπαλά μπροστά στον Κάρλος Κάλβο, περνάει και παίρνει φάουλ από τον Δημήτρη Αρβανίτη. Θα πρέπει να είναι ο τρίτος παίχτης που παίρνει κάρτα για τον Ολυμπιακό Βόλου. Εδώ έχουμε νεύρα με τον Μάνταλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κυριακίδης εκεί στον Γκούρμα και έχουμε κόκκινη κάρτα. Νάτα. Στο Μάνταλο. Αυτό δεν είσαι σε αυτή τη φάση στον Πέτρο Μάνταλο που στο... Εδώ βλέπετε με το χέρι ο Μάνταλος που χτυπάει τον Ζέρι. Ο Νικόλα Μαρίν δεν μπορεί να συνεχίσει, πιάνει το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο. Και περνάει τώρα ο Ράνος στο παιχνίδι. Στη θέση του Μαρίν τρέχει ο Ντεγκούσμαν, πετάει σε ένα σημείο που είναι ο Νικολιάς. Ο Νικολιάς την βάλει μπροστά, αλλά βγαίνει πλάγια, ο Μπέρτος τον μαρκάρει. Νικολιάς ωραία τεχνική, σπάει την μπαλά δίπλα, το σουτ έξω, η ευκαιρία που χάνεται από τον Πινδόνη. Στην περιοχή το γύρισμα, σπουδαία η επέμβαση από τον Κυριακίδη, αν και ήταν αρκετά πλάγια. Με πολύ δύναμη διώχνει τις γροθιές του ο Γκίτκος. Δεν ήταν δύσκολο το σούτ, ήταν δυνατό. Κατσιαρό μπροστά του με φάλτσο κεφαλιά. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ράνο. 2-1 Σκόντα Ξάνθη. Να λοιπόν που ο Κάρλος Κάλβο αυτή τη φορά δημιουργεί και ο Ράνος πανηγυρίζει, βγάζει τη φανέλα του. Ένας Ξανθιώτης βάζει μπροστά του Σκόντα Ξάνθη. 30ο παιχνίδι πρωταθλήματος, ξανά η σέντρα από τον Κάρλος Κάλβο, βουτάει με το κεφάλι ο Αντώνης Ράνος και η Σκόντα Ξάνθη γυρίζει το παιχνίδι σε 2-1. Κάρλος Κάλβο δεν μπορεί να τον μαρκάρει ο Μελίσης. Ο Λιτακός θα δώσει όλα τώρα, κάνει σέντρα ο Μπρέσκα, πέρασε δυνατά ο Πάιτο, δεν τη διώχνει μακριά, ένα γύρισμα, η προβολή έξω, η μπάλα βγαίνει
από τον Ιωάννου στον κλείσμα του Κατσίκη. Και βέβαια Κατσιαρός πάρα στην περιοχή, ο Μπρέσκα γυρίζει για να δούμε το πλασέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ιωάννου, ο Κυριακίδης πανηγυρίζει προκαταβολικά